να πω ότι το Σούλη δεν είναι μόνο ένα όνομα, αλλά είναι μια έννοια για την ελληνική ιστορία. Και να σας θυμίσω ότι για τους αγώνες για τους οποίους πολέμησαν οι Σουλιώτες, για την ελευθερία, την επιβίωση, την αξιοπρέπεια, αν και θεωρούμε αυτονόητες έννοιες σήμερα, παρόλα αυτά, ακόμα πολεμούν για την ελευθερία. Είναι άνθρωποι από ελευθερία από την κακοποίηση, ελευθερία από την απομόνωση. Επίσης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέματα με επιβίωση, προσφυγιά, φτώχεια. Όλα αυτά λοιπόν, αν και τα νομίζουμε ότι είναι μακρινά, είναι τόσο επίκαιρα και θα πρέπει να δούμε λίγο το Σούλη ως μια ευκαιρία να ζήσουμε ξανά την ιστορία μας, να διδαχθούμε από την ιστορία μας και έχουμε αυτή η μερίδα να μας δώσει αυτό που θέλουμε, γιατί ο επιστημονικός λόγος πάντα αξίζει, πάντα είναι σωστός, ορθός, πέρα από μεροληψίες, πέρα από συγκρούσεις. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω όλους τους ομιλητές. Καλώ στο βήμα τον Δήμαρχο Παραμυθιάς και ανταυτού τον Αντιδήμαρχο, γιατί είχε ένα μικρό ατύχημα, για να χαιρετήσει. Καλή σας μέρα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ στον Δήμαρχο περαστικά να είναι λίγο το κακό Δήμαρχο και να επανέλθει στις Δέραγες. Αγαπητοί συνεργοί, παρευρισκόμενοι και επίσης συγκεκριμένοι, με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, σας καλωσορίζουμε στη Μαρτυρική Παραμυθιά, στην έδρα του Δήμου Σουλίου. Σε αυτή την μερίδα που αφορά τον ιστορικό χώρο του ελληνικού μας Σουλίου. Μια μερίδα που χρησιμοποιείται από την εφορία θεωρητήτων Θεσποτείας σε συνεργασία με το Δήμο μας και έχει ως θέμα το ανυπότακτο Σούλη. Ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εφορία θεωρητήτων Θεσποτείας, αλλά και τους επίσημους ομιλητές, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους και το έργο τους για αυτή την αξιόλογη μερίδα. Το Σούλη, όπως είναι γνωστό μέσα από την ιστορία μας, αποτέλεσε το προανάπτυσμα της εθνικής μας παρεγκινησίας και δηλώθηκε μέσα από τους αγώνες των ανδρείων προγόνων μας, των ψαρκωστών φαρών των Σουλιωτών. Οι Σουλιώτες, με το φιλελεύθερο πνεύμα τους και την πίστη τους στην πατρίδα και στα ιδανικά της, πολέμησαν ως το τέλος γενναία και με αυταπάρνηση και ελευθερία όλου του γένους. Αναλογιζόμενοι και το χώρο του Σουλίου, που διακρίνεται για το έντονο ανάγκηφο και τα καβοδράχυλα θυμάτων που περικλείουν μέσα τα χωριά τους, ο γόνος καθιστά ακόμα πιο ξεθάβατος εξέπλωση. Που δεικνύουν περίτρανα μέχρι σήμερα και παρά τις δυσκολίες στις δεξιότητες, προέβαλαν την τόλμη και το στένος που απαντούν για την επίτευξη του στόχου τους, την αποτείναξη από τον τουρκικό ζυγό. Αποτέλεσαν με τους αγώνες τους λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους Έλληνες και φιλέλληνες που θεμελιώθηκαν στο παγκόσμιο στερέωμα ως ήρωες της ελληνικής ιστορίας. Σήμερα δεν μπορούμε παρά να μείνει στη μονή μας την ένδοξη ιστορία μας και τα καταστώματα των προγόνων μας, τα οποία αποτελούν το ανεκτήμητο κληροδότημά μας. Ένα κληροδότημα το οποίο μας διδάσκει και μας ενώνει με το παρελθόν και μας υπενθυμίζει το χρέος μας. Το χρέος της αιώνιας μνήμης και τη διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ευελπιστούμε ότι σύντομα το Σούλη, με τη συμβολή και την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του Δήμου μας αλλά και της περιφέρειας, θα αναδειχθεί με τον τρόπο που το αρμόζει ως στόχος θυσίας για τη ελευθερία του ελληνικού έθνους. Κλείνοντας, να σας ευχαριστήσουμε και ταυτόχρονα να σας συγχαρούμε για αυτή την πρωτοβουλία και να σας υπενθυμίσουμε ότι ως Δημοτική Αρχή, πάντα στεκόμαστε αργώς και συμπαραστάτες σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που προάγουν τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε του Σουλίου, κύριε Δήμαρχε της Ιγουμενίτσας, κύριε Πρόεδρος, κύριε Σύνεδροι, κυρίες και κύριοι. Όταν μας είπαν ότι θα οργανώσουμε για τα 200 χρόνια, από το 1821, κάναμε μια έκδοση. Ήταν ένα βιβλίο του Νεκτάριου Τέρπου του Μοσχοπολίτη που εκδόθηκε 8 φορές στη Βενετία από το 1732 μέχρι το 1779
από τα τυπογραφεία τότε των γενιωτών των Κλικίδων και σκοπό είχε να σταματήσει τον εξισλαμισμό. Γράφει μέσα και αν έγινες Τούρκος, ο Θεός σε περιμένει και είναι μαζί σου. Θέλω να σας πω με αυτό ότι αυτός ο χώρος όλος που σήμερα χωρίζεται η Ήπειρος ήταν ενιαίος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εκεί μιλούσαμε, ας πούμε, και διαλέκτους όπως είναι η Αρβανίτικη, η Βλάχικη που μιλάω εγώ και άλλες. Αλλά ο κορμός ήταν πάντα ελληνικός. Δεν υπήρχαν αυτά τα έθνη που προσπάθησαν για διαφόρους λόγους μετά να φτιάξουν. Τέτοιο παράδειγμα είναι το Σούλι. Μιλούσαν Αρβανίτικα, αλλά ήταν Έλληνες περισσότερο από τον κάθε Έλληνα. Είναι αυτοί που ετοίμασαν την Ελληνική Επανάσταση του 1803, όλους αυτούς τους αγώνες που έγιναν τότε, γιατί για τα ιερά και όσια τα οποία πίστευαν ότι έπρεπε να υπερασπίσουν. Εύκολο ήταν να περάσουν και να περνάνε καλά. Δεν το κάνουν. Έτσι δημιουργούν σήμερα σε εμάς μια τεράστια υποχρέωση. Εγώ είμαι από αυτούς που κάθε χρόνο πήγαινα στο Σούλι και νόμιζα ότι τα σπίτια, ας πούμε, ήταν εδώ, ήταν τσαβέλα εδώ του Μπότσαρη, όπως έλεγαν τα πανιά που ήταν κρεμασμένα. Όταν τελικά έμαθα ποια είναι όλη η ιστορία με τα τέσσερα τα χωριά, όταν είδα όλη αυτή την ιστορία, προβληματίστηκα και θεώρησα ότι έχουμε τεράστια υποχρέωση. Η αποκορύφωση, αν θέλουμε να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια για το Σούλι, για μένα είναι για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση να δώσουμε την μεγάλη ταυτότητα που έχουμε δώσει στο Σούλι. Σήμερα εγώ χάρηκα, όπως ερχόμουν από τα Γιάννα, στο Σούλι πλέον δεν έχει χ στην Εγνατία όπως είχε παλιά, γιατί έχει γίνει ο δρόμος. Θέλουμε κάτι λεπτομέρειες, κάτι πινακίδες, κύριε Δήμαρχε, θα τις βάλουμε αυτά και κάπου και πού να καθαρίζουμε, μέχρι γιατί είναι σε πολλά και καινούργια διάνοιξη. Αλλά δίνουμε μια οντότητα και αυτή η οντότητα όλη μεταφράζεται με τη συνεργασία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που πάρα πολλοί επιστήμονες δουλεύουν και μάλλον μέσα στο Νοέμβριο θα είναι και υπουργός, θα παρουσιάσουν αυτή όλη την έρευνα που κάναμε και τι πρέπει να κάνουμε παραπέρα. Αλλά με μεγάλη χαρά όταν ήρθανε και μου είπαν από τη διαχειριστική αρχή ποια όχι θα βάλεις που θέλεις να προτείνουμε, τους είπα για μένα πρέπει να μπει η περιοχή η ευρύτερη του Σουλίου μαζί με τις πηγές του Αχαίρωτα. Όχι, είναι οικιστική χωρική ενότητα η οποία από το 21 μέχρι 27 θα έχει πόρους που θα κάνουν διάφορες επεμβάσεις στην περιοχή για να δώσουμε την ταυτότητα που τη χρωστάει το ελληνικό κράτος. Εγώ είχα διαβάσει από τον Μακαρίτη, τον Αΐνδης, τον Βασίλειο Κραυσίδη για το Σούλι παλιά πάρα πολλά και νόμιζα τα ήξερα, δεν ξέρουμε τίποτα. Και όταν αυτά δεν τα ξέρει ένας περιφερειάρχης Υπήρου, σκέψου πόσο τα ξέρουν όλοι οι άλλοι. Άρα η δουλειά μας είναι πάρα πολύ και ιστορικά και να στήσουμε ξανά τους νέους ανθρώπους. Δεν ξεχνάω τη μέρα που τους βρήκα να καθαρίζουν την περιοχή και να μου λένε θέλουμε να κάνουμε κάτι εδώ. Θέλει όμως πάρα πολύ δουλειά, γιατί το ελληνικό δημόσιο πάντα είναι κούφιο εντός εισαγωγικών με την έννοια ότι το πρώτο που έκανε όλο το χώρο δημόσιο. Εκεί πρέπει να λύσουμε θέματα, να ξαναγίνουν σπίτια που θα πάρουν χρήση νέοι άνθρωποι που θα κάνουν είτε σπιτικό είτε κάποια δουλειά εκεί απάνω για να το ξαναφτιάξουμε ζωντανό. Δεν είναι δύσκολο. Θέλει όμως δουλειά. Δράτουμε τις ευκαιρίες να πω ένα ευχαριστώ στην κυρία Έλληνα Κωνσταντινίδου που τη βλέπω εδώ παρούσα. Θα μας δείξετε τη μελέτη. Μου έχει πει τα καλύτερα η υπουργός που είδε την πρότασή σας και νομίζω ότι
κύριε Χουλιαρά, γιατί και σήμερα κάνετε μια σπουδαία και έχετε σπουδαίους ανθρώπους εδώ που θα μας πούν για το Σούλη. Θα είναι και αυτό ένα δεύτερο μεγάλο πράγμα, ότι ξεκινάει κάτι σοβαρό για τη Σούλη. Και ξέρω τη συμμετοχή και τη δικιά σας και πρέπει να την πω δημόσια, γιατί η στήριξή σας, είτε εκεί που πάμε να βάλουμε στο ανάκαμψης την αναστήλωση της Σκιάφας, θεωρώ ότι έχετε συμβάλει τα μέγιστα όλοι μαζί και υπόθηκε από τον Αντιδήμαρχο όλοι μαζί, κύριοι, έδωσε πάντα στην πατρίδα μας μεγάλη δύναμη. Όταν χωρίζουμε και όταν άλλοι κάνουν το κουμάντο για μας, εκεί χάνουμε πάντα. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο, συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Δεν θα είμαι σε όλη την εκδήλωση, γιατί έχω και μια υποχρέωση στην ιδιαίτερη πατρίδα, στο Ίδρυμα Ευαγγέλου Αβέροφ, στην Πνευματική σήμερα. Αλλά ό,τι θα υποθεί, θέλω να μας τα δώσετε, γιατί θα είναι χρήσιμο για μας, για την πορεία μέσα από την όχη της διαμόρφωσης του Σουλίου του σήμερα, για τιμή για όλες αυτές τις φάρες, όπως υπόθηκε, που έδωσαν τόσα πολλά σε εμάς και πάνω απ' όλα γράψαν ιστορία όχι μόνο στο Σούλη, σε πολλά μέρη της Ελλάδος, με αποκορύφωμα την έξοδο των εισαγωγείων. Σας ευχαριστώ πολύ.